Κυριακή είναι σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, και όπως ξέρετε, κάθε φορά την Κυριακή γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού. Γιορτάζουμε την Αναστάντα Χριστό, όχι απλώς την Ανάσταση του Χριστού, αλλά αυτό συνδέεται με την Ανάσταση, με τον Αναστάντα Χριστό. Γιατί ο Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών και σημαίνει νίκησε την αμαρτία, το θάνατο και το διάβολο. Επομένως είναι ο Χριστός ο οποίος είναι το αρχέτυπο της δημιουργίας μας, γιατί ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Θεού. Η πραγματική εικόνα του Θεού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος και ερμηνεύει ο Μέγας Αθανάσιος, η πραγματική εικόνα του Θεού είναι ο Λόγος. Εμείς είμαστε κατ' εικόνα του Θεού, γιατί ο Λόγος είναι το αρχέτυπο της δημιουργίας μας. Ήδη πριν δύο μέρες εορτάζαμε την απόδοση της εορτής της μεταμορφώσεως του Χριστού. Ο Χριστός προσέλαβε, όπως ξέρουμε, το ανθρώπινο σώμα, την ανθρώπινη φύση και πάνω στο όρο Σταβόρ έδειξε αυτή τη δόξα της θεότητος. Και όπως ερευνεύουν οι ιεροί μνογράφοι, έδειξε, λέει, το αρχέτυπο κάλος της εικόνος αυτού εν εαυτού αναλαβών την ανθρωπίνη ουσίαν. Δηλαδή ο Χριστός ανέλαβε στον εαυτό του, πήρε, προσέλαβε την ανθρώπινη ουσία και έδειξε στον εαυτό του το αρχέτυπο κάλος της εικόνος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έπρεπε να δουν οι άνθρωποι ποιο ήταν το αρχέτυπο κάλος της εικόνος. Ήταν αυτή η δόξα που έλαμψε το πρόσωπό του ως ο ήλιος και τα ημάτια αυτού έγιναν λευκά ως το φως. Έδειξε αυτό το κάλος της εικόνος, πώς ήταν ο άνθρωπος όταν δημιουργήθηκε και πώς έπρεπε να είναι. Σήμερα είναι ακόμη και η παραμονή της μεγάλης εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αύριο γιορτάζουμε το μεγάλο αυτό γεγονός. Τι μας έδειξε η Παναγία? Τώρα είναι άνθρωπος η Παναγία, ο Χριστός είναι θεάνθρωπος. Η Παναγία είναι άνθρωπος, είναι η μητέρα του Χριστού. Τι μας έδειξε? Μας έδειξε τι σημαίνει κατοικώνα και καθομοίωση. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ερμηνεύοντας το βιβλίο της Γενέσεως εκεί, τους όρους εικόνα, κατοικώνα και καθομοίωση, ότι ο άνθρωπος έγινε κατοικώνα και καθομοίωση του Θεού. Λέει ότι το κατοικώνα είναι το νοερό και το αυτεξούσιο. Το καθομοίωση είναι η ομοίωση με το Θεό, δηλαδή η θέωση. Αυτό είναι το κατοικώνα και το καθομοίωση. Και αυτό το έδειξε η Παναγία. Έδειξε και στο πρόσωπο της Παναγίας φάνηκε καθαρά ποιο είναι το έργο και ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Ποια είναι η ορθόδοξη ανθρωπολογία. Όταν λέμε ορθόδοξη ανθρωπολογία εννοούμε τι είναι ο άνθρωπος κατά την ορθόδοξη παράδοση. Τι είναι ο άνθρωπος? Είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Και αυτό το είδαμε τι σημαίνει κατ' εικόνα στη μεταμόρφωση του Χριστού, το κάλος της εικόνας του Θεού. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε στην Παναγία μας ότι έτσι έπρεπε να είναι ο άνθρωπος, να φτάσει στο καθομοίωση όπως έφτασε η Παναγία, το κατ' εικόνα και το καθομοίωση. Αυτή είναι η ορθόδοξη ανθρωπολογία όπως τη βλέπουμε στην Αγία Γραφή, Παλιά και Καινή Διαθήκη, και όπως την περιγράφουν οι Άγιοι Απόστολοι και όπως βέβαια την ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες και την καταγράφουν στους ύμνους της Εκκλησίας μας. Επομένως πρέπει να γνωρίζουμε τι είμαστε ως άνθρωποι και πού πρέπει να φτάσουμε. Είμαστε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Αυτό είναι σημαντικό να λέγεται, γιατί σήμερα προσπαθούν να φτιάξουν μια καινούργια ανθρωπολογία. Βλέπει κανείς τις συζητήσεις που γίνεται μεταξύ μερικών θεολόγων, οι οποίοι έχουν σπουδάσει στη Δύση και είδαν τα ρεύματα τα οποία υπάρχουν στη Δύση και τα μεταφέρουν αυτά στην ορθόδοξη θεολογία και λένε ότι σήμερα πρέπει να φτιάξουμε μια καινούργια ανθρωπολογία, να βρούμε νέους όρους και να εκφράσουμε το τι είναι ο άνθρωπος με ένα διαφορετικό τρόπο, με όρους της εποχής μας, να ξεχάσουμε όλα αυτά τα οποία γράφει η Αγία Γραφή και οι Πατέρες της Εκκλησίας. Να κάνουμε μια καινούργια ανθρωπολογία, να βρούμε καινούργιους όρους.
Να χρησιμοποιήσω μερικά παραδείγματα για να δείτε πώς σκέφτονται σήμερα μερικοί θεολόγοι. Ενώ ο άνθρωπος, σύμφωνα με όλη τη βιβλικοπατερική παράδοση, είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, τώρα λένε πρέπει να βρούμε άλλους όρους. Να πούμε δηλαδή ότι ο άνθρωπος συνδέεται με την αγάπη και την ελευθερία και επηρεάζονται από τη ρωσική θεολογία. Φυσικά πρέπει να έχουμε αγάπη και φυσικά πρέπει να έχουμε ελευθερία. Και βεβαίως πρέπει να συνδέεται η αγάπη με την ελευθερία, αλλά όχι να αντικαταστήσουμε όλους αυτούς τους όρους, το κατ' εικόνα και το καθομοίωση που μας το έδειξε ο Χριστός με την ενανθρώπισή Του και με τη μεταμόρφωσή Του και με την Ανάσταση. Και μας το έδειξε η Παναγία και μας το έδειξαν οι Άγιοι για να κάνουμε μια καινούργια ορολογία και να μιλάμε μόνο για την αγάπη και την ελευθερία. Ένα δεύτερο παράδειγμα. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι λογική και νοερά. Είναι φύσιο ο Θεός και έκανε την ψυχή η οποία είναι λογική και νοερά. Δηλαδή η ψυχή έχει δύο δυνάμεις. Έχει τη λογική ενέργεια που εκφράζεται στον εγκέφαλο και έχει την νοερά ενέργεια η οποία νοερά ενέργεια πρέπει να εκφράζεται μέσα στην καρδιά. Λένε μερικοί ότι αυτά πρέπει τώρα να τα αλλάξουμε, νέα θεολογία, νέα εποχή, και μιλάνε μόνο για τη λογική ενέργεια, δεν μιλάνε για την νοερά ενέργεια. Τι είναι αυτά, λένε, τα περί νοεράς ενεργίας. Διάχυτο είναι και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου τι σημαίνει η καρδιά και τι σημαίνει νοερά ενέργεια στην καρδιά και σε όλη την πατερική παράδοση. Αυτά να τα ξεχάσουμε, άρα φτάνουμε σε μια λογικοκρατία. Θεολογία είναι να μιλάμε λογικά γύρω από τα θέματα αυτά, χωρίς να αγγίζουμε αυτό που λέμε νοερά ενέργεια μέσα στην καρδιά. Τρίτο παράδειγμα. Ξέραμε πάλι από την Αγία Γραφή, τη Γένεση, ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο άρσεν και θήλη. Και μάλιστα, όπως ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, λέει ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο άρσεν, επειδή όμως προέβλεψε την πτώση του ανθρώπου, γι' αυτό και έκανε το θήλη, προκειμένου να είναι βοηθός στη μετά την πτώση ζωή. Λένε μερικοί, αυτά είναι στερεότυπα τώρα, άρσεν και θήλη, να τα ξεχάσουμε αυτά. Είναι της παλιάς εποχής. Τώρα μιλάμε για το ανθρώπινο πρόσωπο. Οπότε με το ανθρώπινο πρόσωπο ξεφεύγουμε το άρσεν και θήλη και μπαίνουν και άλλα μέσα να εκφράσουν και άλλες μορφές παρεφθαρμένες της υπάρξης του ανθρώπου. Οπότε με το ανθρώπινο πρόσωπο, με την ελευθερία του προσώπου, η οποία υπερβαίνει την αναγκαιότητα της φύσης, όπως λένε, και αυτή είναι η αριανική θεολογία, αυτό έλεγε ο Άριος, που καταδικάστηκε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, να καλύψουμε όλες αυτές τις μορφές της ζωής των ανθρώπων. Επομένως, αφήστε το άρσεν και θήλη και να μιλάμε για το ανθρώπινο πρόσωπο, για την ελευθερία του προσώπου και η οποία υπερβαίνει την αναγκαιότητα της φύσης. Και ένα τέταρτο παράδειγμα, για να δείτε πώς προσπαθούν να αλλοιώσουν και να φτιάξουν νέα ανθρωπολογία, είναι διάχυτη σε όλη την αποστολική και σε όλη, θα έλεγα, την αγιογραφική και την πατερική παράδοση τα περί καθάρσεως, φωτισμού και θεώσεως. Το βλέπουμε ήδη στον Απόστολο Παύλο που μιλάει για κάθαρση, για φωτισμό της καρδίας, και αυτό το επαναλαμβάνουν και οι μετέπειτα πατέρες, ότι ο άνθρωπος πρέπει από την κάθαρση να καθαρίσει την καρδιά του από τα πάθη, να φτάσει στο φωτισμό και στη θέωση. Είναι αυτή η πορεία του ανθρώπου που ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής την όρισε ως πρακτική φιλοσοφία ή κάθαρση, φυσική θεωρία ή φωτισμός, μυστική θεολογία ή θέωση, και άλλοι πατέρες την ονομάζουν πράξη και θεωρία.
Η πράξη είναι η κάθαρση καρδιάς, η βίωση της καθαρτικής ενεργίας του Θεού και η θεωρία είναι ο φωτισμός του νου και η θεοπτία. Όλα αυτά λέει πρέπει να τα αλλάξουμε τώρα, γιατί αυτά είναι του νεοπλατωνισμού, νεοπλατωνική φιλοσοφία. Μα οι εκφράσεις και η ζωή υπάρχει μέσα σε όλη την Αγία Γραφή. Και ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τα θέματα αυτά. Να τα αλλάξουμε όλα αυτά και τι να μιλάμε. Να μιλάμε μόνο για την αγάπη του Θεού και την αγάπη του ανθρώπου προς το Θεό. Ναι, αλλά ο Θεός ούτως άλλος ή άλλος αγαπά τους ανθρώπους. Αλλά όταν οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν την αγάπη του Θεού, τότε αυτή είναι κολαστική αυτή η αγάπη. Και να αγαπάμε το Θεό απλώς, δεν χρειάζεται όλα αυτά κάθρας, φωτισμός, θέωσης. Να αγαπάμε το Θεό και τους ανθρώπους και αυτό είναι το παν, αλλά πώς καθορίζεται αυτή η αγάπη? Είναι αγάπη ιδιωτελής και είναι η αγάπη ανιδιωτελής. Είναι η αγάπη η οποία συνδέεται με τη φυλαυτή και την αρρώστια και είναι η αγάπη η οποία συνδέεται πράγματι με το Θεό. Πώς θα γίνει αυτό εάν δεν το δούμε μέσα από την κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση? Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο ήθελα να πω ότι σήμερα επιδιώκεται η κατασκευή μιας νέας ανθρωπολογίας, να βρούνε νέους όρους, παραθεωρώντας τη θεολογία των Αγίων Προφητών, Αποστόλων και Πατέρων του Ιδίου του Χριστού, να γίνει μια καινούργια θεολογία για να μπορούν να χωρούν όλοι οι άνθρωποι με όλες τις ιδιοτροπίες τους και με όλα τα πάθη τους. Αλλά όμως πρέπει να μείνουμε σταθεροί σε αυτή την παράδοση της Εκκλησίας μας, σε αυτό που έδειξε ο Χριστός επάνω στο όρο Σταβόρ, το τι είναι ο άνθρωπος και πού πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος, σε αυτό που μας έδειξε η Παναγία μας, η Παναγία που έφτασε σε αυτήν την μεγάλη ευλογημένη κατάσταση, την καταχάριν θέωση, έγινε μητέρα του Χριστού. Αυτή τη θεολογία να κρατήσουμε και να μην δεχθούμε άλλες θεολογίες ξένες από αυτή τη θεολογία που θέλουν να διαβρώσουν και να υποσκάψουν και να υπονομεύσουν τη θεολογία του Χριστού, τη διδασκαλία του Χριστού, την αποκαλυπτική θεολογία, όπως την εκφράζουν οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Πατέρες. Νομίζω ότι είναι ένα ουσιαστικό θεολογικό μήνυμα για την ημέρα τη σημερινή που είμαστε στο μετέχμιο μεταξύ της μεταμορφώσεις του Χριστού, της Αναστάσεως του Χριστού και της ευλογημένης εορτής της κοιμήσεως της Παναγίας μας, να δούμε τι είμαστε ως άνθρωποι και πού πρέπει να φτάσουμε, να γίνομαι κατά χάρη Θεή. Αμήν.